Μπορεί ακόμα το τουρνουά να έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Είναι ήδη όμως ξεκάθαρο πως το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Τόσο αγωνιστικά, όσο και από πλευράς διοργάνωσης. Και όσο περνούν οι μέρες, τα πράγματα είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως θα γίνονται ακόμα πιο συναρπαστικά. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Και όπως βλέπετε, έχουμε ήδη αρχίσει. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Μάλλον υπήρξαν πολλά σώματα στην περιοχή, οπότε δύσκολο να γίνει κάποιο σουτ με αξιώσεις από εκεί. Είναι σε πολύ πλεονεκτική. Να και το σουτ τώρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Και τη στέλνει μέσα στην περιοχή. Πιάνει ένα σουτ. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Και επιλέγουν την εκτέλεση με κοντινή πάσα. Κλεισί. Σουτάρει προς το τέρμα. Πάλι τόσο. Φανταστικές επεμβάσεις. Παγκόσμιας κλάσης θα έλεγα. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Και πάλι στάθηκαν ανάτυχοι εδώ. Πάντως το momentum είναι υπέρ τους τώρα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Είναι σαφές πως έχουν την κυριαρχία στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Με τόσες απανωτές ευκαιρίες. Τις οποίες όμως δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Πάει για γκολ. Ο Τσάι είναι δύναμη την μπάλα. Παραλίγο. Ήταν θέμα χιλιοστών. Είναι απίθανος. Τα έκανε όλα σωστά, αλλά στο τέλος ήταν άτυχος. Η όμορφη προσπάθεια που έκανε σταμάτησε στο δοκάρι. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Θα μπορούσε να έχει τροφοδοτήσει το συμπαίκτη του, αν βέβαια σήκωνε λίγο το κεφαλάκι του και κοιτούσε δεξιά. Και κάνει το σουτ. Ναι, σκοράρανε. Τέτοια γκολ στη λήξη του ημιχρόνου είναι θανατηφόρα, γιατί τσακίζουν την ψυχολογία του αντιπάλου. Πάνω στην ώρα το πέτυχαν και ο προπονητής τους προφανώς τώρα στο ημίχρονο θα τους πει άλλα από αυτά που σχεδίαζε. Τι να πει βέβαια και ο αντίπαλος προπονητής. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Ο Πικέ αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια. Ήταν υπέροχος μέχρι το τέλος, ενώ συχνά βλέπεις παίκτες να πηγαίνουν πολύ καλά. Γκρίτσμαν! Σκοράρει! Και χτυπούν ξανά! Δύο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αν θέλουμε να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, πολύ ωραίο το γκολ και οι όλοι... Ο διαιτητής φυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Κάποιες εντυπώσεις από το πρώτο μέρος. Νομίζω, Χρήστο, πως τα δύο απανωτά γκολ έριξαν στο καναβάτσο τον αντίπαλο που έδειξε αρκετά τροτά σημεία. Μάλλον θα είναι αμήλικτη και στη συνέχεια, διευρύνοντας κι άλλο το σκορ. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αναγράφει 2-0. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Βγάζει τη νέα κεφαλιά. Αν και την βρήκε με καλό timing, δεν είχε την απαραίτητη ακρίβεια η κεφαλιά. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα, και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς το παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Για ασφάλεια θα διώξουν. Προχωράει μόνος του.
Δεν τα κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε. Το κοντρόλ που έκανε τον πρόδωσε εδώ. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Ευκαιρία για γκολ. Έτοιμος για το σούτ. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν ένα καθαρά προσωπικό γκολ. Έχει αυτή την ικανότητα να κρατάει δηλαδή κολλημένη την μπάλα στα πόδια του. Γι' αυτό φάνηκε και πολύ εύκολο αυτό που πήγε να κάνει. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια. Ωραίο σου! Στα τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Από ό,τι φαίνεται δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη αλλαγή. Και γι' αυτό έκανε άλλη μία διορθωτική κίνηση. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Μόνο ο γκολ. Υπέροχη προσπάθεια. Μεγάλη επέμβαση. Άλλη μία απόδειξη του πόσο δυνατή είναι η ομάδα στην κόντρα. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν, βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Σουάρες. Λουίς Σουάρες. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Κλισί. Να και το σφύριγμα της λήξης. Η Μπαρσελόνα θα πάρει μία αναμφισβήτητη νίκη. Η διαφορά ποιότητας ήταν εμφανής. Λοιπόν Γιώργο, πώς θα μας σχολίαζες τα όσα είδαμε ως τώρα? Μπορεί η πρόκληση να είχε ήδη κριθεί, αλλά μάλλον δεν ήθελαν. Κατά καιρούς ακούμε διάφορα από όσους δεν αγαπάνε ιδιαίτερα αυτό το άθλημα. Με πιο χαρακτηριστική την έκφραση, είναι απλά ένα παιχνίδι. Για μας βέβαια και για όλους τους θεατές εδώ, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είναι πολύ παραπάνω από ένα παιχνίδι και ειδικά σήμερα ο αγώνας είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Δεν το λες λοιπόν απλά ένα παιχνίδι. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Προχωράει μόνος του. Σουτάρει προς το τέρμα. Εδώ έβγαλε από το καπέλο του μια πολύ ωραία επινόηση. Έχει αυτή την ικανότητα να κρατάει δηλαδή κολλημένη την μπάλα στα πόδια του. Γι' αυτό φάνηκε και πολύ εύκολο αυτό που πήγε να κάνει. Αρτούρ επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα.
Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Η Μπαρσελόνα θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Κινείται προς τα εμπρός. Κινείται από Λέγκλε! Πραγματικά φάση καρμπών με την προηγούμενη. Μάλλον κάτι πρέπει να αλλάξει στο παιχνίδι. Είναι σαφές πως έχουν την κυριαρχία στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, με τόσες απανωτές ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Πάει μόνος του. Θα τελειώσει τη φάση. Για ασφάλεια θα διώξουν. Κατάφερε και την κράτησε. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Συνεχίζει μόνος. Είναι επικίνδυνο. Επιχειρεί το σουτ. Πολύ καλή ενέργειά του. Έχει αυτή την ικανότητα να κρατάει δηλαδή κολλημένη την μπάλα στα πόδια του. Γι' αυτό φάνηκε και πολύ εύκολο αυτό που πήγε να κάνει. Και γίνεται ξανά δικιά του. Μανουέλ Φερνάντες. Πολύ καλή. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Και οι δύο ομάδες πάνε στα πορτήρια με πολύ ντροπή για σκέψη. Δεν έκανα κάτι πολύ άσχημα, αλλά ούτε και πολύ καλά. Καμιά ομάδα δεν δέχτηκε γκολ. Το 0-0 παραμένει. Εάν μόλις επιστρέψατε από το διάλειμμά σας, δεν χάσατε. Είναι ευκαιρία! Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ. Την έκοψε. Με! Κινείται προς την επίθεση. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Για να επιχειρήσει ένα σουτ. Συνέχεια με πλάγιο. Και θα έχουμε αλλαγή. Ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Έξυπνη η κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρδιες επεμβάσεις του. Πάει μόνος του. Προχωράει προς την Εκκάνη ένα σου. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Καθόλου άσχημη προσπάθεια. Το αντίθετο θα λέγαμε. Αν έμπαινε, θα ήταν πραγματικά γκολάρα. Η Μπαρσελόνα εδώ ανεβάζει στροφές. Μήπως καταφέρει και κλέψει την νίκη στο τέλος. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Κινείται προς τα εμπρός. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι.
Η ομάδα πήρε την ισοπαλία και πιστεύουμε πως τελικά ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Για πες μας, Γιώργο, τι σκέφτεσαι. Η απόδοση του σήμερα ήταν αρκετά μέτρια. Ίσως κάποιοι να σκεφτούν πως αυτή η σειρά ακόμα δεν άρχισε λόγω της λευκής ισοπαλίας στο πρώτο μάτς και πως είμαστε σε απόλυτη ισορροπία. Ωστόσο, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αν σκεφτούμε ότι οι φιλοξενούμενοι σήμερα, παραδείγματος χάρη, αν σκοράρουν, θα έχουν το πάνω χέρι. Και από την άλλη, οι γηπεδούχοι, λόγω του κόσμου τους, δικαιούνται να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σε δύο ώρες περίπου θα ξέρουμε τι ακριβώς θα έχει συμβεί. Η κερκίδα του γηπέδου είναι μια απέραντη λαοθάλασσα. Σε μπλε και γκρενά. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Τη στέλνει προς τη μεγάλη περιοχή. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Και το πάει για μέσα. Φοβερό γκολ. Ζούμε στιγμές απόλυτης ποδοσφαιρικής μαγείας. Και με αυτό τώρα οδηγούν την κούρσα πια στο συνολικό σκορ. Υπέροχη εκτέλεση. Έβαλε όλη του την κλάση. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Εκτέλεσε τη στημένη φάση με μεγάλη ακρίβεια. Όπως ακριβώς το ήθελε. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα που έσπασε το 0. Πικέ. Και να που κατεβαίνει. Μόλις που την έδιωξε. Αρτούρ. Συνέχεια με πλάγιο. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ακούραστος επελάβνει από τα δεξιά, προσπαθώντας να κάνει τη διαφορά. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα εδώ. Πίεσε πολύ καλά τον ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως ήθελαν μέχρι στιγμής, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλονται. Υπάρχει ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο για να ανατρέψουν τα δεδομένα. Όμως, ως συνήθως, ένα γρήγορο γκολ θα τους διευκόλυνε πολύ. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Θα έλεγα πως θα πρέπει να σκεφτούν το ρητό «Η τύχη είναι με τους γενναίους». 45 λεπτά απομένουν, ας τα δώσουν όλα και ίσως καταφέρουν να γυρίσουν το μάτς. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
Αρτούρ. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Συνεχίζει μόνος. Ευκαιρία για γκολ. Να τι πρέπει να κάνουν στον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Ε, ναι, όντως. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Κινείται προς την επίθεση. Είναι σε πολύ να και το σούτο. Ω, τα κατάφεραν. Πλέον το momentum του παιχνιδιού ανήκει σε αυτού. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Εδώ έδειξε πόσο καλά ξέρει να χειρίζεται όχι μόνο την μπάλα, αλλά και το σώμα του. Τέτοιος σλάλομ απαιτεί πραγματικά τέλειο συντονισμό. Και βέβαια, αν ήθελε, θα μπορούσε να πάει την μπάλα και στο σπίτι του, έτσι. Απλά ασταμάτητος. Τη στέλνει μακριά. Πιέζουν για άλλο ένα γκολ, έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Βγαίνουν μπροστά. Υπέροχη προσπάθεια. Ναι, το έβαλε. Τι έβαλε ο Τεχταράς. Και σε ποιο λεπτό. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Ήδη είδαμε μία μεγάλη ανατροπή σε αυτό το μάτς. Λέτε να δούμε κι άλλη. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Σουτάρει προς το τέρμα. Πόσο σιώτα με το φύλακας. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Δοκιμάζει την κεφαλιά. Έφτασαν πάρα πολύ κοντά με αυτή τους την ενέργεια. Αλλά τελικά ήταν και η τελευταία του αγώνα, καθώς μόλις ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης. Μπορεί να έφεραν ισοπαλία στο πρώτο μάτς, σήμερα όμως ήταν η κυρίαρχη του παιχνιδιού. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία ήταν λίγη για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Ντυμένο στα Blaugrana, το Camp Nou είναι όπως πάντα άκρος εντυπωσιακό. Και ναι, τα κατάφερε. Λίγα μόλις λεπτά πέρασαν και όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην άμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Σε αυτό το γκολ όλα τα λεφτά ήταν ο τρόπος που σταμάτησε την μπάλα. Από τη στιγμή που κατάφερε να την ακινητοποιήσει μπροστά του, τα υπόλοιπα γι' αυτόν ήταν απλή ρουτίνα. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Πλάγιο.
Αρτούρ, μόνος του με την μπάλα. Για να δούμε τι θα επινοήσει. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Ωραία ενέργεια, αλλά δεν αρκεί για να πει γκολ. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Υπέροχη πάση. Λουίς Σουάρες. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Εδώ φαίνεται πως βιάστηκε να σουτάρει. Θα μπορούσε να βρει μια καλύτερη λύση για την ομάδα του. Βρήκε τον αντίπαλό του, είναι φάουλ. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Σουτάρει. Είναι μέσα. Πλέον αρχίζουν να τους κάνουν οι αντίπαλοι. Θέλει προσοχή εδώ. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράσει ενστικτοδός. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράικερ έχουν φοβερό ένστικτο. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τώρα πια θα δούμε ένα άλλο παιχνίδι. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Κοντάς πίσω το πρώτο 45 λεπτό. Εδώ έχει ένα δίδυμα. Να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο, ρισκάροντας όμως τα μετόπιστε, ή να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική τακτική για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Με το 2-0 απόκτησαν ένα καθαρό προβάδισμα στο σκορ. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Είχε βοήθειες εκεί στα αριστερά. Αλλά παίρνοντας το πάνω του τελικά, δεν ήταν και ότι καλύτερο. Βέβαια, αυτό είναι εύκολο να το πούμε εκ των υστέρων. Σέρτζι Ρομπέρτο αποφασίζει να επιχειρεί το σου. Τώρα πια δεν υπάρχει αφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηφορικός για αυτό. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Είναι καλό το κατεβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε. Θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Θα τελειώσει τη φάση για τον γκολ. Μπράβο στον goalkeeper. Την απέκρουσε με υπερένταση. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας και δημιούργησαν μια μεγάλη ευκαιρία. Προχωράει μόνος του. Πάει να σουτάρει για γκολ. Πολύ καλή απόκριση. Με αυτή την ατομική προσπάθεια εξέθεσε την αντίπαλη άμυνα. Για καλή του τύχη όμως,
Γκλίτσμαν. Ξαναδοκιμάζει. Παστάρι. Ο goalkeeper έπιασε την μπάλα. Συνεχίζει μόνος. Να και το σφύριγμα της λήξης. Σήμερα έκαναν ό,τι χρειαζόταν και πήραν την νίκη. Μια νίκη που περίμεναν εν αγωνίως και οι οπαδοί τους. Γιώργο, έπειτα από όλα αυτά, τι έχεις να μας πεις? Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να...